Θέλω να πάω στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου σήμερα είναι συγκεντρωμένοι οι μελισσοκόμοι της χώρας, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να δούμε γιατί αυτή η κινητοποίηση σήμερα. Θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Κρασά, ο οποίος είναι από τους μελισσοπαραγωγούς του Λασιθίου και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Καλημέρα, κύριε Κρασά. Καλημέρα, Αγγέλα, και πρόεδρος του Νομού Λασιθίου. Και πρόεδρος του Νομού Λασιθίου. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας τι συμβαίνει. Ήρθαμε εδώ, έχουμε κάνει τη διαδήλωση, να ήρθαμε ειρηνικά, αλλά η δουλειά καταλήγει ότι δεν θα πάμε καλά. Τι εννοείτε? Έχουν μαζευτεί εδώ πάνω από 1500 άτομα αυτή τη στιγμή. Στην πορεία είναι κι άλλοι, δεν τους αφήνουν να μπουν στην Αθήνα μέσα. Τα φορτηγά δεν τα αφήνουν να περάσουν, όπως είχαμε συνεννοηθεί. Ναι. Έχουν έρθει τα ΜΑΤ και έχει πάρει το θέμα, έχει εκτροχιαστεί λίγο το θέμα. Συγγνώμη, είχατε συνεννοηθεί με ποιον, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχατε συνεννοηθεί μεταξύ σας? Ναι, να πούν τα φορτηγά μέσα, όπως είχαν συνεννοηθεί και αγρότες να βάλουν κάποια τρακτέρ μέσα, το είχαμε συνεννοηθεί και εμείς, να μπουν κάποια φορτηγά συμβολικά. Ναι, με κυψέλες θέλετε να πείτε. Δεν είναι κυψέλες γεμάτες μέλισσες. Ναι, με άδειες, αλλά το συμβολικό. Και ενώ είχαν πει ναι, αυτή την ώρα λένε όχι και τους έχουν σταματήσει. Τους έχουν σταματήσει, πίσω στην Αθήνα τους έχουν σταματήσει τα φορτηγά, δεν τα αφήνουν να περάσουν. Ναι. Ο κόσμος εδώ τώρα διαμαρτύρεται, έχουμε κλείσει το δρόμο και γίνεται λίγο χαμός. Μάλιστα. Εμείς ζητάμε ειρηνικά τα αιτήματά μας, τα χρόνια αιτήματά μας. Ο κλάδος ξέρουμε ότι πεθαίνει μέρα με τη μέρα. Θα βρεθούμε στο δρόμο. Θα χάνουμε το ζωικό κεφάλαιο. Θέλουμε μια ενίσχυση όπως παίρνουν όλοι οι αγρότες του πρωτογενή τομέα. Έτσι ζητάμε και εμείς μια ενίσχυση για να μπορούμε να επιβιώσουμε και το ζωικό κεφάλαιο αλλά και τις οικογένειές μας. Αυτή τη στιγμή τραβάμε από το ζωικό από την οικογένεια για να το ρίξουμε στο ζωικό κεφάλαιο. Ότι χάνεται το ζωικό κεφάλαιο καθημερινά, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και ότι σαν μελισσοκόμοι είσαστε από εκείνους τους κλάδους που μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα, επίσης είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν το αμφισβητεί κανένας, κύριε Κρασά. Αγγέλα, είμαστε ξεχασμένοι. Είναι ένας κλάδος ξεχασμένος του πρωτογενή τομέα, ο μελισσοκόμος. Είναι ένας κλάδος ξεχασμένος. Και να ξέρουν όλοι ότι όταν φύγει μέλισσα από τη φύση, που αυτό θα γίνει, όταν φύγει μέλισσα από τη φύση, δεν θα καρποφορούν τα δέντρα, δεν θα ανθούν τα φυτά, δεν θα υπάρχει συνέχεια στη φύση. Θέλω να το καταλάβουν, θέλω να το καταλάβουν. Mm. Και αν καταλάβαιναν ότι, ξέρετε, με όλες αυτές τις αλλαγές και με όλη αυτή τη ρήπανση και επικονίαση δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχει άρωμα στα φυτά και στα λουλούδια από τα μελίσια, ίσως να το βλέπανε λίγο διαφορετικά, έτσι. Και ούτε υπάρχουν και άγρια μελίσια όπως υπήρχαν παλιά και μπορούσαν να αγωνιμοποιήσουν. Παραδείγματος χάρη, να σου φέρω ένα παράδειγμα, τις αμυγδαλιές στα ορεινά σημεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη, φέρει πίνα αμυγδάλου στα ορεινά σημεία και φταίει ότι οι μέλισσες, οι μελισσοκόμοι προσπαθούν να τις κατεβάσουν στον κάμπο, όπως λέμε, δηλαδή στη ζέστη. Μένουν τα ορεινά χωρίς μέλισσες, δεν γονιμοποιούνται τα φυτά. Δεν γονιμοποιούνται αμυγδαλιές, παραδείγματος χάρη, που είναι η αμυγδαλιά που αφήσει το χειμώνα. Το έχουν παρατηρήσει. Δεν έχουμε αμύγδαλα. Παλιά όμως. Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε η μέλισσα στις τρύπες που λέγανε, υπήρχε η μέλισσα η παλιά, μπορούσε να ζήσει. Τώρα πλέον δεν ζει, δεν υπάρχουν άγριες μέλισσες. Άρα έχουμε ξεκινήσει η φύση από μόνη της, τη μέλισσα δεν μπορεί να την κρατήσει. Από τις αρρώσεις που έχουν, βγει μέχρι την κακουσία και μέχρι την κλιματική αλλαγή που έχει προχωρήσει. Δεν μπορεί να ζήσει πλέον μία μέλισσα σε ένα σημείο. Αναγκαζόμαστε στην Κρήτη, εγώ προσωπικά κάνω 9 μετακομίσεις, 8 με 9 μετακομίσεις το χρόνο. Δεν πάει άλλο. Είναι τα πετρέλαια είναι πολλά, οι καύσονες μετά απότομες χειρικές αλλαγές, από τη μία καύσονες, από την άλλη βοράς, την άλλη θα σου βρέξει, την μια μέρα δεν θα σου, την άλλη χρονιά δεν θα σου βρέξει. Τέρμα, ο κλάδος έχει πάει πλέον στην αβεβαιότητα. Μάλιστα. Κύριε Κρασά, πού έχουν αφήσει, έχουν βρεθεί τα φορτηγά αυτοκίνητα τα δικά σας και τα έχουν εγκλωβίσει, τα έχει εγκλωβίσει η αστυνομία παρά το ότι στην αρχή σας είπανε για μια ειρηνική διαδήλωση και ναι, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, από την πλευρά της Ελευσίνας, από την πάνω πλευρά. Πού? Μπρε, Ελευσίνας είναι. Πού?
Από τη μεριά της Ελευσίνας. Δεν αφήνει να μπουν μέσα. Α, μάλιστα. Είναι από τους μελισσοκόμους, μελισσοτρόφους που είναι από την Πελοπόννησο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν τα έχουν αφήσει να μπουν μέσα. Εκεί στο Σύνταγμα, με αρκετά προβλήματα κυκλοφοριακά, πώς είστε αυτή την ώρα? Γιατί νομίζω πήγατε και πολύ πρωί. Το κυκλοφορία έχει πολύ. Κλείσαμε συμβολικά το δρόμο για 5 λεπτά. Έχει λίγο χαμός. Αλλά αν δεν αφήσουν τα φορτηγά να μπουν μέσα, θα προχωρήσουν και άλλες ενέργειες. Μάλιστα. Οξύνονται δηλαδή περισσότερο, θέλετε να πείτε, τα πράγματα. Μελισσοκόμοι όλη τη χώρα, σε αριθμό πόσοι περίπου είστε, για να μπορέσετε και να μπορέσω να σας απελευθερώσω, τώρα, να δείτε τι θα τώρα κάνετε. Εδώ πρέπει να είναι γύρω στα 1200 άτομα. Είσαστε τα κοντά. Υπόλοιπα είναι, τα υπόλοιπα είναι, έχει πολλά άτομα που είναι στα λεωφορεία που δεν τα αφήνουν να μπουν μέσα, που έχουν έρθει από διάφορες περιοχές. Ούτε τα λεωφορεία μπαίνουν μέσα. Ούτε τα λεωφορεία με τους μελισσοτρόφους μέσα. Όχι, κάποια λεωφορεία που προλάβανε πρωί-πρωί μπήκανε, ξεφορτώσανε. Τα υπόλοιπα είναι μαζί με τα φορτηγά και δεν τα αφήνουν να περάσουν. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να βλέπουμε ποια είναι η πορεία και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε από το βήμα του Ράδιο 984. Σας ευχαριστώ μακάρα πολύ. Πάνε, μακάρα να πάνε όλα καλά. Να... ευχή είναι να πάνε όλα καλά. Να 12 η ώρα. Ωραία. Ευχή να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Κρασά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από το κέντρο της Αθήνας, πλατεία Συντάγματος, από τον κύριο Κώστα Κρασά, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων Λασιθίου.